Κύριο Σπύρο Λυκούδη, δεν χρειάζεται ιδιαίτερα συστάση νομίζω. Κύριε Λυκούδη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν θα ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά, θα ξεκινήσω από κάτι άλλο το οποίο προσωπικά ως πολίτη με προσέβαλε και θα ήθελα το σχόλιο ενός ανθρώπου της αριστεράς, ενός σύγχρονου πολιτικού, όταν ακούει τον Υπουργό Τόσκα να δηλώνει για την ομάδα Δέλτα, ένα σώμα το οποίο. Το τσούρμο, το τσούρμο. Να δηλώνει ότι ήταν τσούρμο και ο ίδιος θα ντρεπόταν αν ήταν μέρος αυτής της ομάδας. Θέλω ένα σχόλιο από τον Σπύρο Λυκούδη, γιατί νομίζω ξεφεύγουμε στην Ελλάδα μας. Ήταν εξαιρετικά ενοχλητική σαν έκφραση και ως χαρακτηρισμός βεβαίως. Και εμένα με ξένησε απολύτως. Διότι δεν είναι μια κουβέντα σε ένα καφενείο, δεν είναι μια κουβέντα έξω από κάθε. Τυπικότητα και με της ουσίας ήταν κάτι το οποίο ήταν, τι να πω, μια έκπληξη ο Υπουργός να χαρακτηρίζει έτσι μια ομάδα, ακόμα και αν ήθελε να απαξιώσει τον τρόπο με τον οποίο δούλευε, ακόμα και αν ήθελε να δηλώσει ότι δεν ήταν χρήσιμη ως ομάδα προστασίας, το να την αποκαλέσει τσούρμο νομίζω ότι είναι έξω από κάθε λογική, μακριά από κάθε αίσθηση ευγένειας και διακριτικότητας. Εν τούτης, σε αυτή τη δημοκρατία μας, γιατί άκουσα τον κύριο Βούτση να λέει για το αυγό το οποίο φιδιού, το οποίο εποάζεται. Εδώ όλοι όσοι είναι ταγοί της δημοκρατίας, το συνταγματικό τόξο και προοδευτικοί, και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, όλοι όσοι αυτοπροσδιορίζονται, από μόνοι τους χτυπούν τη δημοκρατία στην καρδιά της, κύριε Λυκούδη, αλλά κανείς τους σταματά. Έχω την εντύπωση ότι έχετε δίκιο όταν είστε αυτή την ώρα και έκπληκτος, υποθέτω, και εξοργισμένος. Όχι, νομίζω, είμαι γιατί ξέρω τα παιδιά της ομάδας Δέλτα και ξέρω πόσο πολύ βοήθησαν όσο εργαζόντουσαν τα παιδιά αυτά στην ομάδα Δέλτα, πόσο βοήθησαν στην τήρηση της ασφάλειας στις μικρές και μεγάλες πόλεις. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν καταλαβαίνω. Και πέραν αυτού, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα σοβαρότερο το ζήτημα, με την έννοια που σας έλεγα πριν, δηλαδή ακόμα και αν έχεις την εκτίμηση ότι δεν υπήρξε χρήσιμη αυτή η ομάδα, ότι δεν δούλευε με τον τρόπο που θα ήθελε το σημερινό Υπουργείο να δουλεύει κλπ. Δεν βγαίνεις να την απαξιώσεις λέγοντας ότι είναι ατσούρμο που λειτουργούσε όπως ήθελε. Δηλαδή στοιχειώδης αυτοπροστασία και για τον ίδιο τον Υπουργό, το επιβάλλον είναι σοβαρότερο. Επίσης, για να το κλείσω αυτό, στην ίδια συνέντευξη ο κύριος Τόσκας, αντί να καταφερθεί εναντίον εκείνων οι οποίοι με σχοινιά και με πριόνια και με τσεκούρια πήγαν να ρίξουν το άγαλμα του Τρούμαν, τα βάλε με τους αστυνομικούς οι οποίοι, λέει, άσκησαν βία. Να σας πω. Είναι μερικές διατυπώσεις τις οποίες πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, με την έννοια ότι έχει μια ιδιαίτερη ευθύνη αυτός που τα λέει, διότι είναι υπουργός. Και σας αναλύω, δεν είναι κουβέντες που μπορούσαν να λεχθούν μέσα σε ένα πλαίσιο, ξέρετε, υπερβολών κλπ. Μέσα σε ένα σπίτι, ότι θα ήταν κάποιοι φίλοι ή σε ένα καφενείο κλπ. Αλλά όταν ο υπουργός τα λέει αυτά και τα λέει δημοσίως, νομίζω ότι υπάρχουν προβλήματα. Τι να σας πω, εντάξει. Το λέω γιατί σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε, κύριε Λυκούδη, ακριβώς επειδή πήρα πραγματικά την ουσία, τον πυρήνα της δήλωσης Βούτση ότι το αυγό του φιδιού εποάζεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Έχω την εντύπωση ότι κάποιοι οι οποίοι αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί και θεωρούν ότι έχουν το ηθικό πλεονέκτημα, δεν καταλαβαίνουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, το δημιουργούν οι ίδιοι με την ανοχή σε τέτοιου είδους συμπεριφορές. Δεν γίνεται να φταίει ο αστυνομικός που αντέδρασε γιατί είχε την εντολή όταν κάποιος πάει να κατεβάσει ένα άγαλμα, οποιοδήποτε και αν είναι αυτό, σε μια δημοκρατία. Δεν είναι ο Χουσέιν ο Τρούμαν. Προφανώς, βέβαια, σε αυτό το θέμα ο Τόσκας αναφέρθηκε στην υπερβολή που επέδειξαν δεν το ξέρω το επεισόδιο, αλλά στην υπερβολή που επέδειξαν οι αστυνομικές δυνάμεις και όχι στο αν έπρεπε να λειτουργήσουν αποτρεπτικά. Και επειδή δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς. Ωραία, κοιτάξτε, εγώ γιατί θεωρώ στα. Εντάξει, δεν είμαστε μικρά παιδιά πλέον, έτσι έχουμε περάσει τα 50 και πάμε προς τα 60. Γιατί θεωρώ ότι σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα αυτοί οι οποίοι πρώτα θα ήταν στο στόχαστρο θα ήταν αυτοί που έδεσαν το άγαλμα για να το ρίξουν και μετά οι υπόλοιποι. Εντάξει, να θεωρήσω ότι το σχόλιο σας είναι πραγματικό και επί της ουσίας. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τι γίνεται με τους γείτονες, γιατί έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Σήμερα μάθαμε, νωρίτερα μας έλεγε η συνάδελφος εδώ, η Βιργινία, η οποία παρακολουθεί τα θέματα αυτά, ότι οι αναφορές σήμερα των Τούρκων είναι ξεκάθαρες. Τα ίμια λέει ξεκαθαρίζουν Τουρκία, είναι τουρκικό έδαφος. Τι λέμε. Διάβασα την ανακοίνωση τώρα του Υπουργείου Εξωτερικών, τώρα τη διάβαζα πριν από λίγο, που έλεγε τα Καρντάκ, διότι έτσι τα ονομάζουν, είναι τουρκικό έδαφος και επομένως έχουμε δικαιώματα και στον θαλάσσιο χώρο γύρω από τις Βραχονησίδες και στον εναέριο χώρο πάνω από αυτές. Είναι μια εξαιρετικά προκλητική δήλωση.
η οποία θέλει προφανώς μέσα σε ένα κλίμα ψυχραιμίας από τη δική μας την πλευρά, γιατί πρέπει να είμαστε ψυχραιμοί, γιατί καλά είναι να μην παρασυρθούμε σε καμιά ολέθρια διαδικασία που οδηγεί σε επεισόδια, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την προκλητικότητα με κάποιο τρόπο πάρα πολύ σαφή και συγκεκριμένο. Έχοντας βέβαια κατά νου πάντα ότι αυτό που είναι το ισχυρότερο όπλο των πολιτισμένων χωρών είναι η διπλωματία. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Βέβαια, ότι τώρα είναι δήλωση επίσημη του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι δικό μας έδαφος. Το ότι η διπλωματία μας δεν αποδίδει καρπούς, μήπως κάτι δεν κάνουμε σωστά. Να σας πω ίσως, αλλά είναι λίγο διακινδυνευμένο να κάνουμε. Ωραία, βγήκε λοιπόν επίσημα πλέον. Δεν είναι ο σύμβουλος του Ερντογάν ένας γραφικός, ένας καραγκιόζης επικίνδυνος, ο οποίος λέει κατά διαστήματα διάφορα, πώς δεν μπουλέν, πώς λέγεται. Βγήκε επίσημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας και λέει ότι τα Καρντάκ είναι τουρκικό έδαφος. Ναι, αυτό. Τα ίμια λέμε εμείς ότι είναι ελληνικό και ευρωπαϊκό κατ' επέκταση έδαφος. Δεν έπρεπε χθες. Δεν έπρεπε χθες κιόλας να σηκώσει το τηλέφωνο ο Κοτζιάς και να πει στους ομολόγους ή ο Τσίπρας, κύριε, εδώ η Τουρκία θεωρεί έδαφος ευρωπαϊκό-τουρκικό. Σας πω κάτι, ας κρατηθούμε λίγο και εμείς και εγώ και εσείς τώρα που σχολιάζουμε, διότι δεν αποκλείται να το έκανε ο Κοτζιάς, αποκλείται να πρόκειται να το κάνει. Σημασία έχει ότι οι Τούρκοι, το Υπουργείο Εξωτερικών, σε αυτή την ίδια ανακοίνωση διαμαρτύρονται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπό μία έννοια, αν και το λένε περιφραστικά, καλύπτει τη δική μας πολιτική σε αυτά τα ζητήματα και δεν καταλαβαίνει ότι ΑΒΓΔΕΛΤΑ. Που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αυτά που χρειαζόμαστε, τις ισορροπίες και τις ενισχύσεις που χρειαζόμαστε από την ευρωπαϊκή διπλωματία, αν το εκμεταλλευτούμε. Δηλαδή, μπορούμε να θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι πολύ περισσότερο κοντά μας από ότι θα ήθελαν οι Τούρκοι, αρκεί να έχουμε καλή διπλωματική πολιτική, όπως το λέτε εσείς ακριβώς. Ναι. Το οποίο δεν ξέρω. Δεν μου πέφτει λόγος να ενοχοποιήσω εγώ κανένα διπλωμάτη ή κανένα πολιτικό που διαχειρίζεται τα ζητήματα, αλλά εκ του αποτελέσματος. Δείτε τι γίνεται, ας πούμε, για παράδειγμα και στο Σκοπιανό, που εσείς έχετε και μια ξεκάθαρη θέση. Τα είχαμε συζητήσει και πριν από κανένα δίμηνο, νομίζω, εδώ στον Focus. Κύριε Λυκούδη, είπατε ξεκάθαρα την άποψη. Αλλά δείτε όμως, ακόμη και αυτή η δική σας πιο ανοιχτή θέση προσκρούει στον επαναπροσδιορισμό των ζητημάτων από την πλευρά του ΖΑΕΦ, όπως διατυπώθηκαν πριν από τρεις μέρες. Ο ΖΑΕΦ πλέον και σε αυτό έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο και σε αυτό και γι' αυτό βλέπω. Πού θα το βρω, πάω στη Χάγη, δηλαδή ως πολίτης μιλώ. Εντάξει, έχετε δίκιο και σε γι' αυτό νομίζω ότι. Εγώ βλέπω και ένα πάγωμα στην ιστορία. Δεν ξέρω αν έχω δίκιο. Νομίζω ότι τώρα οι ανακοινώσεις και οι δηλώσεις δεν είναι τόσο αισιόδοξες όσο ήταν πριν από κάνα δύο μήνες για το αν μπορεί να προεκλήσει ή όχι. Σας το είπα. Γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά που λέτε. Να σας θυμίσω ότι σε τη συνέντευξή μας σας το είχα θέσει. Σας είπα ότι έτσι όπως διαμορφώνεται το σκηνικό, πολύ πιθανό να πάμε σε αναβολή επίλυση του ζητήματος. Είπατε τότε, δεν ξέρουμε ακόμη, είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Να που είναι πολύ πιο πιθανό να αναβληθεί η συζήτηση από το να καταλήξουμε κάπου. Ναι, το βλέπω. Το βλέπω. Κάνετε σε ορθή παρατήρηση. Ναι. Τώρα, τρίτο σκέλος της συζήτησης, τα αστερικά μας. Η κυβέρνηση επέρεται ότι τον Αύγουστο βγαίνουμε από τα μνημόνια. Ο Πρωθυπουργός χθες στο Καστελόριζο είπε: εδώ θα έρθω να τα γιορτάσω μαζί σας και τα λοιπά. Ένα σχόλιο επ' αυτού. Αφηγήματα και αυτά για να μπούμε πάλι σε μια νέα περίοδο όπου ενδεχομένως αν τα πράγματα δεν πάνε καλά θα φταίνε κάποιοι που μας εμποδίζουν να πραγματώσουμε αυτά τα οποία έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουμε. Εγώ ξέρω ότι τυπικά υπάρχει ο Αύγουστος και ουσιαστικά υπάρχει η χώρα σε ένα ασφιχτικό οικονομικό κλειό και με απόλυτο έλεγχο της πορείας της οικονομίας της σε σχέση και με τις προοπτικές της, τις μεταρρυθμίσεις κλπ. Και υπ' αυτή την έννοια ας δούμε τον Αύγουστο σε ένα τυπικό σημείο και ας αφήσουμε τις μεγάλες κουβέντες περί καθαρής εξόδου που κανένας πια δεν τις πιστεύει. Ούτε οι ίδιοι τις πιστεύουν. Βεβαίως ένα προεκλογικό ψηφιδωτό, το να έχεις λύσει αν Έλληνες με έναν τρόπο καλό το θέμα των Σκοπίων και αν είχες αυτό το κλίμα της εξόδου από τα μνημόνια, θα ήταν ιδανική περίπτωση για να πας εκλογές τον Οκτώβριο. Φαντάζομαι τώρα έτσι όπως είναι πιο θολό το τοπίο με το θέμα των Σκοπίων κλπ. Ίσως το σενάριο για εκλογές αυτή την εβδομάδα. Και εγώ δεν τις βλέπω τις εκλογές, κύριε Βενιέρη. Δεν τις βλέπω τις εκλογές. Βλέπω τις εκλογές το 19 και μάλιστα προς το τέλος του. Έτσι νομίζω τώρα. Βέβαια είναι απρόβλεπτη η κατάσταση και σε αυτή τη χώρα τα πάντα συμβαίνουν. Αλλά η δική μου εκτίμηση λέει ότι
η κυβέρνηση θα κάνει τις εκλογές το 19 και μάλιστα μετά το Μάη. Α, τόσο έτσι νομίζω δηλαδή. Έχει, ξέρετε, έχω πιστεί μετά από και μια μακρόχρονη θα λέγα πορεία με πολλούς σταθμούς στην διαδρομή μου την πολιτική, έχω πιστεί πια ότι μια κυβέρνηση πέφτει όταν έχει χάνει την συνοχή της μέσα στην Βουλή ή όταν την ρίχνουν τα πεζοδρόμια και οι διαδηλώσεις από τον κόσμο. Τίποτα από τα δύο δεν συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Η συνοχή της κυβέρνησης είναι κάτι απίστευτο τρόπο δεδομένη, διότι η εξουσία είναι καραμέλα πια, είναι, πώς το λένε, είναι μέλι, ενώνει πάρα πολύ, και νομίζω ότι και η ελληνική κοινωνία, δεν ξέρω γιατί, κουρασμένη, σχετικά απογοητευμένη, επειδή δεν ελπίζει ότι μπορεί να έχει καμία εξέλιξη, δεν βρίσκεται σε μια διαδικασία πολιτικών αντιδράσεων. Άρα δεν βλέπω για ποιο λόγο Τσίπρας θα φύγει από την κυβέρνηση. Εξαιρετική επισήμανσή σας. Οι κυβερνήσεις πέφτουν είτε από ζητήματα στο εσωτερικό της, είτε αν η κοινωνία είναι στους δρόμους. Ξέρετε, το συντηρητικό, το συντηρητικό κομμάτι βέβαια της κοινωνίας. Το συντηρητικό εννοώ εκλογικά, δεν το λέω απαξιωτικά, προς Θεού, έτσι μακριά από εμένα. Συντηρητικά στην πολιτική σημαίνει συγκεκριμένα πράγματα και δεν είναι απαξίωση. Είναι το θέμα, αν κάποιος συμφωνεί ή όχι, είναι άλλο θέμα. Δεν βγαίνει εύκολα στους δρόμους. Δηλαδή το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, να το πω έτσι, δεν είναι παλιό ΠΑΣΟΚ, δεν βγαίνει στους δρόμους και έχει μείνει να βγαίνει μόνο το κουκουέ στους δρόμους. Και ο Ανταρσία. Η Ανταρσία. Αλλά... Η άλλη, δηλαδή, ο μαγαζάτορας, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο γιατρός, δεν θα βγει. Μια φορά βγήκε ο δικηγόρος με την γραβάτα και κάναμε, το χαρακτηρίσαμε κίνημα της γραβάτας. Θυμάστε πριν από λίγο. Κίνημα της γραβάτας. Έχετε δίκιο. Μα και εγώ τώρα σε αυτό δεν αναφέρομαι με την έννοια της πολιτικής προτροπής. Βγείτε στους δρόμους. Απλώς εκφράζω μια, κάνω μια πολιτική εκτίμηση. Έχει τσακιστεί στη φορολογία ο Έλληνας επαγγελματίας και έχει σφίξει αφάνταστα το λουρί στο συνταξιούχο, ο νέος είναι άνεργος και υπάρχει μια κρίση μεγάλη στην κοινωνία. Βλέπετε σε αυτή η κοινωνία σε τέτοια βαθιά οικονομική κρίση να σηκώνει το κεφάλι της και να λέει ρε παιδιά έλεος δεν αντέχω, εγώ δεν το βλέπω. Μήπως την απογοητεύσατε κι εσείς κάποια σχήματα τα οποία ξεκίνησαν με ενθουσιασμό όπως το ποτάμι κύριε Λυκούδη, και πρέπει να σας πω ότι εδώ στον Focus το στηρίξαμε, ξέρει και ο πρόεδρος Σταύρος ο Θοδωράκης, στηρίξαμε πάρα πολύ ως ένα φρέσκο πολιτικό σκεπτικό την ιστορία ποτάμι, αλλά στέρευσε πολύ νωρίς, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Μήπως φταίει το γεγονός ότι δεν αιμοδοτήθηκε το πολιτικό σύστημα από φρέσκα πράγματα και ο κόσμος λέει τώρα και τι να κάνουμε. Εγώ ακούω, ας πούμε, και να γυρίσουμε, λέει, πάλι στους ίδιους. Οκ, εντάξει, καταστρέψουν, δεν σου λέει κανείς τίποτε, πήγαινε, συνέχισε. Δεν ξέρω. Να σας πω, εγώ δεν θα έλεγα ότι έχει τα δίκου. Αν παρακολουθείτε έστω και στοιχειώδως κάπως την πολιτική μου έτσι σκέψη. Σας παρακολουθώ πάρα πολύ. Δημοσίως και πάω σε αυτά που λέτε, τα έχω πει και τα έχω ξαναπεί και στο ποτάμι και στο φίλο μου το Σταύρο, ότι πολλά πράγματα δεν έπρεπε να γίνουν όπως γίνανε, έπρεπε να γίνουν άλλα. Όπως και τώρα λέει, στην ιστορία του κινήματος αλλαγής, το οποίο με τόση επιμονή και με τόση προσπάθεια και με τόση διάθεση, αν θέλετε, όλο το προηγούμενο διάστημα προσπάθησα να συγκροτηθεί, πολλές φορές ακόμα και μόνος μου. Ενώ όλοι αντιδρούσαν, έλεγα μα παιδιά όλοι μαζί και παιδιά όλοι μαζί, και τώρα έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλά πράγματα γίνονται χωρίς ένα σχέδιο που να αποτελεσματικό. Και εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι και αυτό που λέτε, δηλαδή και εμείς από την έχει καταφέρει, έχει καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί σε αυτά είναι μαέστροι, έχει καταφέρει να ενοχοποιήσει την σκέψη στο ποτάμι, στο κίνημα αλλαγής, συμπόρευσης, διακριτικής συνεργασίας ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και με άλλες δυνάμεις. Την έχει ενοχοποιήσει στα μάτια της κοινής γνώμης και αυτό θαρώ ότι έχει δημιουργήσει ζήτημα και δεν μπόρεσε να συσπηρωθεί περισσότερος κόσμος στην κατεύθυνση που λέγαμε, ώστε να πάρει και το μήνυμα και η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι και καλά να πέσει η κυβέρνηση. Να σοβαρευτεί είναι το θέμα. Μα βεβαίως, να μην ακούμε τον Τόσκα να λέει ότι φταίνει η αστυνομική. Αυτό είναι. Αυτό που λέτε είναι η σοβαρότερη παρατήρηση. Το πρόβλημα δεν είναι να πέσει. Και ποιος είμαι εγώ που θα πω να πέσει και ο άμα θέλει να πέσει. Και μπορεί να γυρίσει ο λαός. Να πέσει. Πώς θα πέσει, τι είναι να πέσει, όριμο φρούτο. Απλώς να σοβαρευτούμε. Αυτό που λέτε είναι το κυριότερο. Απλώς να σοβαρευτούμε. Κάτι τελευταίο, δεν είναι τα αγαπημένα σας θέματα, αλλά επειδή είναι πολύ επίκαιρο και εμένα δεν μου αρέσουν, αλλά δεν γίνεται να μην το πω, παίζει παντού. Η σύζυγος του Πρωθυπουργού καταφέρνει βήμα-βήμα, σε λίγο θα γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Σας ενοχλεί? Μην με βάζετε σε τέτοια. Είμαι βέβαιος, δεν θα απαντήσετε, αλλά υπάρχει εδώ απόφαση από μία απλή διοίκηση. Εκτιμώ ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται την πολιτική σας σκέψη. Είναι εξαιρετικός, πρέπει να σας πω. Είναι θαυμάσια η κουβέντα που κάνουμε, αλλά σας θερμό παρακαλώ να μην με βάλετε. Ήμουν σίγουρος ότι δεν θα. Αλλά η κοινωνία βάζει ζητήματα από μία απλή διοικητική υπάλληλος. Έχει φτάσει στο σημείο σε λίγο να γίνει και πρίτανης. Εντάξει, τα κάνανε παλιοί, τα κάνουν και οι. Τέλο πάντων, ήμουν σίγουρο ότι δεν θα απαντούσατε. Ωραία. Κύριε Λυκούδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, θερμά και ευγενή. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Focus 103,6.